Πάμε στους κτηνοτρόφους. Έχουμε ένα συλλαλητήριο την Τετάρτη 1η Μαρτίου. Ποια είναι τα βασικά τους αιτήματα? Τα έχουμε βγάλει πάρα πολλές φορές. Είναι οι ζωοτροφές και αναφέρομαι στις τιμές, στην ακρίβεια που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή. Ένα φαινόμενο το οποίο προβληματίζει εδώ και ένα χρόνο κοντεύουμε. Είναι οι απλήρωτες ενισχύσεις. Είναι το κόστος παραγωγής και βέβαια το μεταφορικό ισοδύναμο με την Κρήτη σε πάρα πολλές περιπτώσεις και διαχρονικά να είναι ρηγμένη σε αυτό το κομμάτι. Οπότε, οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης ενώνουν δυνάμεις και αναμένεται να πραγματοποιήσουν ένα δυναμικό συλλαλητήριο την ερχόμενη Τετάρτη, 1η Μαρτίου. Πάμε ευθύς αμέσως στον πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μυλοποτάμου, τον κύριο Γρήλο Παπαδάκη, προκειμένου να μας δώσει μία εικόνα από το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται στάξεων συναδέλφων του. Πρόεδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα. Ετοιμάζεστε για το δυναμικό συλλαλητήριο της επόμενης εβδομάδος? Βέβαια, την 1η του μήνα ετοιμαζόμαστε για ένα παγκρίτιο συλλαλητήριο. Τα προβλήματα είναι εμφανές. Αντί για να μειώνονται, αυξάνονται καθημερινά. Αλλεπάλληλες λαθασμένες κινήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Λάθος πληρωμές. Το τεράστιο κόστος είναι ακόμα αυξημένο όσον αφορά στις ζωοτροφές, στα τριφύλια, στα λοιπάσματα και σε όλα. Οι νεοεισερχόμενοι αγρότες από το Εθνικό Απόθεμα απλήρωτοι. Δεν έχει αλλάξει ακόμα τίποτα. Λοιπόν, αποφασίσαμε, συζητήσαμε το ότι πρέπει να κάνουμε μια κινητοποίηση δυναμική, να ακουστεί η φωνή του κάθε κριτικού, κτηνοτρόφου και γεωργού για όλα τα προβλήματα που μας ποιοι θα συμμετέχουν, κύριε Παπαδάκη, ποιοι θα συμμετέχουν, όλοι οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης? Βέβαια, όχι μόνο κτηνοτρόφοι, ακόμη και αγρότες. Ναι, του πρωτογενούς τομέα. Και θα πραγματοποιηθεί κάποιες λεπτομέρειες αναφορικά με το πρόγραμμα εκείνης ημέρας? Κύριε Παναγιωτόπουλε, προς συγκέντρωση θα έχουμε στο Παγκρίτιο στάδιο, εδώ στο Ηράκλειο. Θα υπάρχει η προσυγκέντρωση εκεί 11 η ώρα. Από εκεί και πέρα θα συζητήσουμε, θα αποφασίσουμε όλοι οι Προέδροι των Κτηνοτροφικών Συλλόγων το πώς θα κινηθούμε από εκεί και πέρα. Μάλιστα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να πούμε περισσότερα το επόμενο διάστημα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Παπαδάκη. Κύριε Παναγιωτόπουλε, εγώ θέλω να επιθυμίσω στον κάθε αγροτοκτηνοτρόφο να μην λείψει κανείς. Το συλλαλητήριο πρέπει να υπάρχει δυναμικότητα, πρέπει να υπάρχει κόσμος δυνατός. Παρατηρητές του καναπέ δεν θα δεχτούμε για αυτή τη φορά. Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά. Θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα.